ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ξεκινάει και επίσημα η τέταρτη αξιολόγηση σήμερα με τους θεσμούς να συνομιλούν με τις ελληνικά υπουργεία για θέματα αποκρατικοποιήσεων αλλά και ενέργειας. Όμως το κύριο πιάτο στο μενού των συζητήσεων είναι η μεταμνημονιακή εποχή και το πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να χειριστεί την έξοδο από τα μνημόνια. Αυτό θα το δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα συζητηθούν και τα 88 προαπαιτούμενα τα οποία προβλέπονται για να ολοκληρωθεί η τέταρτη αξιολόγηση, αλλά κυρίως για το τι θα γίνει όσον αφορά την προληπτική γραμμή στήριξης, αν θα υπάρχει δηλαδή κάποια τέτοια γραμμή ή αν θα έχουμε τη λεγόμενη καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Το θέμα της προληπτικής γραμμής στήριξης αλλά και της δημιουργίας ενός μαξιλαριού ασφαλείας αναμένεται να θέσει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Γιάννης Τουρνάρας, κατά τη διάρκεια της 85ης ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μετόχων. Ο κ. Τουρνάρας, μπροστά στον κ. Τσακαλώτο, θα επαναλάβει την επιθυμία του και την πρότασή του να υπάρχει προληπτική γραμμή στήριξης μετά την έξοδο από τα μνημόνια, ώστε να δημιουργηθεί ένα μαξιλάρι οικονομικής ασφάλειας σε περίπτωση που η Ελλάδα χρειαστεί αυτή την επιπλέον ρευστότητα. Κάτι όμως που ούτως ή άλλως και στο παρελθόν έχει βρει αντίθετη την κυβέρνηση, η οποία επιθυμεί διακαώς μια καθαρή έξοδο και δεν θέλει ούτε καν να συζητάει το ενδεχόμενο αυτό. Αύριο κληρώνει για εκατομμύρια φορολογούμενους, καθώς θα πραγματοποιηθεί η φορολοταρία για τις αποδείξεις του Ιανουαρίου. Συνολικά 1.000.000 ευρώ θα δοθούν στο 1.000 τυχερούς, 1.000 ευρώ δηλαδή στον καθένα, οι οποίοι συμμετέχουν αυτόματα στην φορολοταρία, έχοντας συσχετίσει τις αποδείξεις που έκοψαν τον Ιανουάριο με τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους. Τα αποτελέσματα της φορολοταρίας θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Αρνητικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά με το διενικό δίκτυο να διαμορφώνεται σε 843 μονάδες με απώλειες 0,20% στο άνοιγμα της συνεδρίασης. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.